Πού πας? Ωμιτζή. Κρατήστε με. Πώς, όχι. Το... Κρατήστε με γιατί. Σου κρατήστε και, με. Σου είπα και φοβερή πρόταση. Oh, έχω φτιάξει όλη τη σκαλέτα. Τζι, όχι, τρελαθώ. Πάτε το. Όχι, τρελαθώ με το θέμα αυτό. Το τρελαθώ, παίκτε το. Πώς αποφάσισες να φωτογραφηθείς τόσο σεξι? Αισθάνομαι έτσι. Από το σχολείο ακόμη ήμουν σεξι κορίτσι. Δεν έχω ταμπού και ούτε με ενδιαφέρει αν θα με σχολιάσουν αρνητικά. Είμαι μια καθημερινή γυναίκα, μάνα, σύζυγος, νοικοκυρά, όμως μπορώ να παραμείνω σεξι. Προσωπικά δεν θα χαρακτηρίζα καθόλου προκλητική ή πρόστιχη τη συγκεκριμένη φωτογράφηση. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι που δεν θα τέριαζε με την αισθητική μου. Με αυτές τις φωτογραφίες δείχνω το σώμα μου και προωθώ ουσιαστικά τη δουλειά μου. Και είμαι έτοιμη για οποιασδήποτε αντιδράσεις. Σε ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων? Δεν με τρομάζουν καθόλου τα αρνητικά σχόλια. Μου αρέσει να συζητιέμαι και να προκαλώ. Ξέρω ότι πουλάω και ότι οι εκπομπές κάνουν νούμερα κάθε φορά που παίζουν την τέτα. Για να το πω λαϊκά, έχω ψωμί. Στη ζωή μου δεν έχω βρει τίποτα έτοιμο. Γι' αυτό δεν μπορεί να μου προσάψει κανένα στο παραμικρό. Διασκεδάζομαι τις κριτικές των άλλων. Αλήθεια τώρα. Το περιστατικό με την τρόπα στα Καλημερούδια ήταν στημένο? Καθόλου. Μου κόλλησε η τρόμπα στα χείλη. Ήταν ατύχημα. Από εκεί και πέρα χαίρομαι που πρόσφερα θέαμα. Οι θεατές έχουν ανάγκη από γέλιο και χαρά. Η Αθήνα και εγώ ήταν εκείνη τη μέρα και όλοι ασχολούνταν με το πώς τρόμπαρε η τέτα τα χείλη της. Μέχρι και η μαμά μου που είναι 84 χρονών γέλασε με το περιστατικό. Δεν γελιοποιούμε στην τηλεόραση και δεν θα επέτρεπα ποτέ κάτι τέτοιο. Με χτυπάνε γιατί κάνω νούμερα. Αν μπορούν, ας κάνουν και αυτοί το ίδιο. Τι λείπει από την πρωινή εκπομπή του Μέγκα? Η χημεία. Δεν υπάρχει ακόμη χημεία μεταξύ μας. Πρέπει να δέσουμε περισσότερο. Βγάζω το καπέλο στην Τωρέτα Παπαδημητρίου και δεν συμφωνώ καθόλου με την κριτική που της κάνουν. Από εκεί και πέρα θεωρώ την τηλεόραση το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου. Μου αύξησε την πελατεία, λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία στη ζωή μου. Θα ήθελες να παρουσιάσεις δική σου εκπομπή? Θα ήθελα πολύ να παρουσιάσω μια πρωινή εκπομπή. Ένα χαρούμενο πρωινό με μια ωραία ομάδα που θα περιλαμβάνει παιχνίδια, αστρολογία, gossip, έντονο σχολιασμό και γυναικεία θέματα, ομορφιά. Με αγαπούν οι γυναίκες, θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια εκπομπή και πιστεύω ότι θα είχε πολύ επιτυχία. Μπράβο! Και στα δικά σας. Ποια δικά μας, δεν έχουμε εμείς, δεν... Η τέτα έγινε γιαγιά, δεν ξέρω αν το είπαμε, να τη ζήσει, το εγγονάκι. Ας μείνουμε σε αυτά. Super grandma. Super grandma.